Συνάδελφοι, νομίζω ότι από τη σημερινή σύσκεψη με τις ομιλίες που, έχουμε, που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα έχουμε μια πλούσια επιχειρηματολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιστήμονες, μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες και τα λοιπά, για το χαρακτήρα του νέου κύκλου επίθεσης. Που μπορούμε, αν θέλετε, να το κατηγοριοποιήσουμε σε τρία επίπεδα. Ακόμα και η δημόσια ασφάλιση έχει κεφαλοποιητικό χαρακτήρα με κάποια ελάχιστα δεδομένα που είναι κάτω από τα όρια της επιβίωσης και από εκεί και πέρα όποιος έχει και πληρώνει, όποιος δεν είναι άνεργος και τα λοιπά, κάτι μπορεί να συμπληρώσει. Δεύτερον, επαγγελματικά ταμεία που είναι ιδιωτική ασφάλιση και ανά πάσα στιγμή γίνονται φτερό στον άνεμο και τα παραδείγματα που ακούστηκαν εδώ είναι πολλά. Και τρίτο πυλώνα, ιδιωτική ασφάλιση που θέλεις άλλον έναν μιστό μπορεί και παραπάνω αν πάρουμε υπόψη μα τον κατώτερο, για να πει ότι θα έχει κάποιε παροχέ. Που ακόμα και με αυτό το κατακρεουργημένο ασφαλιστικό σύστημα που υπάρχει σήμερα, δεν συγκρίνονται ούτε κατά διάνοια. Μα αυτά τα επιχειρήματα εμείς πρέπει να απευθυνθούμε κυρίως στους νέους εργαζόμενους. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τι πρόβλημα υπάρχει σήμερα. Η νέα βάρδια της εργατικής τάξης που έχει μπει τα τελευταία δέκα χρόνια, εγώ θα πω για δουλειά. Όχι τους, τους, ε, μόνο τους πιο νέους. Τι βλέπει, λέει αυτό που είπε ο Δήμος εδώ, χαρακτηριστικά, άμα του πεις για το ασφαλιστικό εγώ δεν θα πάρω σύνταξη ποτέ. Έρχεται η μεγάλη πολυεθνική εκεί που εμείς που τα έχουμε τα μονοπόλια στον κλάδο μπόλικα των πολιεθνικών σου κάνει και ένα συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης που το έχει όσο εργάζεσαι και συμπληρώνει κάποια χρήματα πάνω στην κοινωνική ασφάλιση και σου λέει ο άλλος μία είναι η λύση ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί δεν έχει καταλάβει συναδέλφες και συνάδελφοι ότι αυτά θα ισχύουν όσο έχει να πληρώνει. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι αν τύχει και χάσει τη δουλειά του ή αν πάθει κάτι σοβαρό ο ίδιος ή το παιδί του ή η οικογένειά του δεν θα φτάνει να ξεπουλιέται ούτε ο ίδιος ούτε η όλη η οικογένειά του για να γίνει καλά τον 21ο αιώνα που η τεχνολογία και η επιστήμη έχει δώσει τεράστιες δυνατότητες. Γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί δυστυχώς. Γιατί έχει περάσει η ιδεολογία της αστικής τάξης με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής, ότι ακόμα και οι πρωτόγονοι άνθρωποι, οι άνθρωποι των σπηλαίων, όχι τον 21ο αιώνα, όταν αναρρώστενε κάποιο, σταματούσαν όλες τις δουλειές που κάνανε και τρέχαν να βρουν το ματζούνι που νομίζαν ότι θα τον κάνει καλά. Αυτό ξεχώριζε το άνθρωπο από το ζώο. Ήταν η αλληλεγγύη στον έναν και προς τον άλλον. Το σύστημα αλληλεγγύης που ανέπτυξε ο άνθρωπος τον βοήθησε να αναπτυχθεί. Και όχι η ανθρωποφαγία του όποιο έχει να πληρώσει θα γίνει καλά, όποιο έχει να πληρώσει όταν γεράσει θα πάρει κάποια σύνταξη. Αυτό που προωθούν. Αυτό λοιπόν και είναι ζήτημα της σημερινής σύσκεψης πρέπει να φτάσει σε όλους τους εργαζόμενους. Από εδώ μέσα όλοι μας. Τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και όλοι οι φορείς που μίλησαν πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα πάμε με συνελεύσει μέσα στου χώρου δουλειά, με γενικέ συνελεύσει των σωματείων, με συνεδριάσει, να απευθυνθούμε σε όλου του εργαζόμενου. Παντού σε όλου αυτού που χτυπιούνται από αυτή τη βάρβαρη πολιτική συνολικά. Γιατί δεν είναι τυχαία αυτά τα μέτρα. Για παράδειγμα, θα δώσουμε μετά και το λόγο εδώ στο συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Παγκλαβά από τη Γουίντ. Απόλυσαν συνάδελφο από τη Γουίντ συναγωνιστή, γιατί βρήκαν ότι ήταν παλιότερα εκλεγμένο σε άλλο σωματείο από δημοσιεύματα, γιατί απήργησε ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που πάρθηκε για τον δίθεν εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουν. Αυτό πρέπει να αναδείξουμε στους εργαζόμενους. Και η 30 του μήνα θα είναι το συλλαλητήριο ως πρώτο βήμα για την κλιμάκωση που είναι απαραίτητη. Και έχουμε υποχρέωση σε κάθε κλάδο να εξειδικεύσουμε. Να πάρουμε εμείς για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες που είπα τα συμβόλαια που μοιράζουν εκεί η Vodafone, η OTE, η WIND και οι άλλες εταιρείες που τα παρουσιάζουν ως τη λύση για το ασφαλιστικό και να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα με αυτά που παρέχει η δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Να δούμε τι δίνει ο ένας και τι δίνει ο άλλος για να καταλάβουν οι εργαζόμενοι και να ξεκολλήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή με ισχυρή ιδεολογικοπολιτική δουλειά μέσα στον χώρο δουλειά, διαφωτιστική στου νέου εργαζόμενου κτλ., να δώσουμε πρώτη απάντηση στι 30 του μήνα και να προετοιμάσουμε την εργατική τάξη και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα για σύγκρουση απέναντι και σε αυτή την κυβέρνηση και στην προηγούμενη που άνοιξε στον δρόμο και στα μονοπόλια και να δώσουμε διεκδικητικό χαρακτήρα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ακούσαμε εδώ από του ομιλητέ εκατομμύρια και δισεκατομμύρια να σφυράνε αυτά ήταν λεφτά των εργαζομένων και ο πλούτος δεν έκανε φτερά. Δεν εξαϊλώθηκε. Πήγε στις τσέπες των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και γι' αυτό θα πάρουν και άλλα μέτρα για να πάνε ακόμα περισσότερα και αυτά που τα παράγουμε εμείς οφείλουμε να τα διεκδικήσουμε. Αυτό σημαίνει διεκδικούμε δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους τους εργαζόμενους και το λαό. Αυτά.